Ο Χάρης ο Θεοχάρης, ο Γενικός Διευθυντής της ΠΑΦΟΥ είναι μαζί μας. Χάρη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα και στους θεληθέντες. Λοιπόν, κύριε Θεοχάρους, θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Τρεις κόκκινες κάρτες στα τελευταία παιχνίδια για την ΠΑΦΟΥ. Τι συμβαίνει στην ομάδα της ΠΑΦΟΥ? Υπάρχει απειθαρχία? Παίζουν πιο δυνατά οι παίκτες σας? Τι ακριβώς γίνεται? Όχι, δεν είναι θέμα απειθαρχίας και εντάξει, είναι ένα φρούτο αυτό που σερβίρεται εύκολα στην Κυπριακή, έτσι, στο Κυπριακό ποδόσφαιρο. Θα έλεγα ότι είναι θέμα εμπειρίας. Ναι. Όσο και σας φαίνεται παράξενο, διότι σε ένα φάουλ εξαρτάται πώς θα το διεκδικήσεις. Και είναι πολύ εύκολο ποδοσφαιρικά να το πούμε, να ταΐσεις μια κίτρινη κάρτα σε έναν ποδοσφαιριστή, αν καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ναι, είναι κάπου. Και αυτό έκαναν οι παίκτες του Απόλλωνα. Δεν λέω ότι δεν ήταν φάουλ, προς Θεού, μην παρεξηγηθούμε. Δεν λέω ότι δεν ήταν κάρτες. Όμως, αν κάποιος κάτσει και δει τα παιχνίδια της ΠΑΦΟΥ και κοιτάξει πόσο ξύλο τρώει πάλι ποδοσφαιρική ορολογία ο Ζάιρο, θα καταλάβετε ότι εκεί αντιδρούμε εμείς διαφορετικά. Ναι. Και επιτρέψτε μου όμως να πω κάτι, κύριε Θεοχάρους. Τώρα να κάνεις ένα φάουλ από τη στιγμή που ξέρεις ότι είσαι χρεωμένος με κίτρινη κάρτα στη σέντρα του γηπέδου και να πας να πατήσεις τον ποδοσφαιριστή που ξέρεις ότι θα σου φέρει τη δεύτερη κίτρινη κάρτα, το θεωρώ ότι είναι μάλλον αχρίαστη ενέργεια. 100% και ξεκίνησα λέγοντας ότι και φάουλ ήταν και κάρτες ήταν. Και σωστά δόθηκε η κόκκινη κάρτα. Δεν είμαστε ομάδα που κρύβεται πίσω από το δάχτυλο της. Όμως νιώθουμε κι εμείς ότι και εμείς σε πολλές περιπτώσεις κάποια τέτοια φάουλ έχουν περάσει ατιμόρυτα. Νιώθουμε στον πρώτο αγώνα ότι πάλι με τον Απόλλωνα, έχουμε αγωνιστεί 180-190 λεπτά. Τα 115 τα έχουμε παίξει με 10 ποδοσφαιριστές, για να εξηγούμαστε. Αυτό τώρα είναι αιχμή. Συγγνώμη. Αυτό λέω τώρα είναι αιχμή. Όχι, δεν είναι αιχμή, είναι πραγματικότητα. Έχουμε παίξει από τα 190 λεπτά, τα 115 με 10 ποδοσφαιριστές. Απλά είναι πραγματικότητα. Στοιχεία, facts που λέμε. Εν πάση περιπτώσει, ναι, συμφωνώ ότι εκεί που έκανε τα φάουλ ο ποδοσφαιριστής μας ήταν αχρίαστα και όπως έχω πει, χρειάζεται και πονηγιά στο ποδόσφαιρο. Δεν την έχουμε. Είναι φανερό ότι δεν την έχουμε. Και σίγουρα θα το δούμε. Να είστε σίγουροι ότι θα βρούμε λύσεις και σε αυτό το θέμα. Θα κάνω έτσι και μια μικρή παρένθεση. Δυστυχώς δεν είναι μόνο ότι έχουμε μείνει και με 10 ποδοσφαιριστές και οι ποδοσφαιριστές μας έχουν φέρει σε δύσκολη θέση. Κάπου χάνεται και το δίκαιο μας, διότι στο συγκεκριμένο παιχνίδι υπήρξαν και δύο πέναλτι, τα οποία το ΒΑΡ ούτε καν τα είδε και ούτε καν έχουν αναφερθεί σε καμιά εκπομπή, νομίζω. Στο 52 υπάρχει πέναλτι στον Ζάιρο και υπάρχει και στο πρώτο ημίχρονο, αλλά στο 52 είναι ορισμός του πέναλτι. Ο παίχτης σε βρεγμένο τερέν κάνει tackling και δεν βρίσκει την μπάλα, βρίσκει τα πόδια του ποδοσφαιριστή. Δεν πάει στο VAR ο διαιτητής. Κύριε Θεοχάρους, καμιά φορά τα θέματα διαιτησίας ξεκινάνε από το πόσο φωνάζει μια ομάδα. Υπάρχουν παιχνίδια στα οποία δεν αντιλαμβάνεται, είτε τελεθεατής είσαι είτε στο γήπεδο, δεν αντιλαμβάνεσαι αν υπάρχουν προβλήματα και μετά ακούς δηλώσεις παραγόντων. Άρα, αν θέλετε να δημιουργήσετε θέμα διαιτησίας, όχι εσείς, αναφέρομαι γενικά στους παράγοντες, βγαίνεις και τα κάνεις κόλαση. Αν δεν θέλετε. Καταλαβαίνετε τι συμβαίνει στο Κυπριακό ποδόσφαιρο. Το καταλαβαίνω και τα ζούμε κάθε εβδομάδα. Τα έχουμε βαρεθεί και εμείς δεν θέλουμε να είμαστε γραφικοί και να συζητάμε κάθε εβδομάδα. Άρα η προσπάθεια έπρεπε να ήταν από την ανάποδη. Δηλαδή, όπως τα διαχειρίζεστε εσείς τα θέματά σας και οι αθλητές σας, διότι πολλές φορές οι αθλητές σε κτυπήματα, αντί να πέφτουν 4-5 πάνω στον διαιτητή να διεκδικούν κάρτες, θα έπρεπε όλοι οι υπόλοιποι να αντιληφθούμε ότι το σωστό είναι, δεν το δίνει, πάμε παρακάτω, είναι θέμα δουλειά του διαιτητή δικαστή. Αν θέλεις, ο δικαστής είναι στο ΒΑΡ. Εμείς στην ΠΑΦΟ νομίζω ότι έχουμε δείξει ένα επίπεδο σε αυτό το κομμάτι. Πολύ καλό.
νομίζω έχουμε βοηθήσει. Από την άλλη όμως, περιμένουμε και εμείς να βλέπουμε μια έτσι ομοιομορφία στις αποφάσεις των διαιτητών. Mm-hmm. Νομίζω ότι αυτό θα κάνει και το πράγμα μας ακόμη καλύτερο. Όπως έχετε πει προηγουμένως, είναι το πιο αφύρωπο πρωτάθλημα τον τελευταίο χρόνο. Ο Ηλίας Χαραλάμπης νομίζω το είχε μπει ότι πριν λίγο ότι είναι το καλύτερο ever. Οπότε πρέπει να φτιάξουμε και αυτό το κομμάτι. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Θεοχάρου. Καλό σας βράδυ.